Φεύγετε χαμογελαστή από το γήπεδό σας, αλλά σε ένα παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι που κρίθηκε πού? Στην πολύ γρήγορη προτελευταία επίθεση της Νίκης Λευκάδας, δηλαδή το λάθος αυτό που κάνανε, όπως είπε ο προπονητής τους, έδωσε κάτι παραπάνω στο Sporting. Θεωρώ ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες φυσικά, όπως το λέτε, αλλά έχω την αίσθηση από το φίλο στατιστικής μετά, όπως το είδα, οδηγήσαμε τη Λευκάδα με την καρδιά και την ψυχή που βάλαμε το πάθος στην άμυνα στα 21 λάθη. Εμείς είχαμε 15. Που ήταν καθοριστικά τα λάθη της Λευκάδας σε αυτά τα κρίσιμα σημεία, όπως αναφέρατε. Θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα της Μούρερ, αλλά και όλες οι Ελληνίδες μηδενές εξαιρεμένους βγάλανε ιδιαίτερο πάθος και ειδικά σε διεκδικήσεις στα επιθετικά rebound, γιατί και εμείς μαζέψαμε 11 επιθετικά rebound σε κρίσιμα σημεία. Οπότε θεωρώ ότι πήγαινε επίθεση-επίθεση. Στο τέλος παίξαμε μια καλή άμυνα, ίσως και να ήταν βιαστική η επίθεση ή όχι τόσο καλή επίθεση της Λευκάδας και κερδίσαμε το μάτσο. Δυστυχώς, όπως αποδεικνύουν τα πράγματα, το μπάσκετ δεν θέλει ταλέντο μοναχά, θέλει και εμπειρία. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή το τραγικό λάθος της Έλενας δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουμε δύο φάσεις να κρατήσουμε την μπάλα, ο αντίπαλος να μπει στη διαδικασία να μας κάνει φάουλ και να πάμε στις βολές και εμείς κάνουμε δύο γρήγορες επιθέσεις. Μία με την Έλενα που δίνει πάσα στην Τζέιν και στον ευδιασμό πάει να τελειώσει η Τζέιν χωρίς λόγο και τη δεύτερη η Έλενα που βαράει τρίποντο στα 26 δευτερόλεπτα, έχουμε μια επίθεση μεγάλη δική μας 24. Εντάξει, πολύ κακή εμφάνιση από εμάς. Τελικά η εμφάνιση με την Γαλατά ήταν κακό για μας, από ό,τι αποδεικνύεται. Δεν μπορούν οι κοπέλες να τα πετσέψουν σε δύο δύσκολα μάτς. Εμείς ξέραμε ότι το παιχνίδι στο Sporting θα είναι δύσκολο. Δεν πάει να έχει ο Sporting δύο άπειρες Ελληνίδες, ποιος το θέλει περισσότερο. Σε πολύ κακή μέρα κάποιες παίχτριές μας, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Απειρία, χαζομάρα, δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Εντάξει, κάναμε μια πολύ κακή ήττα για μένα. Πιστεύω δηλαδή ότι η ήττα είναι πάρα πολύ κακή. Να προσπαθήσουμε στο μέλλον να τη βγάλουμε από πάνω μας, με ένα μεγάλο διπλό. Βρίσκεσαι στην έδρα σου 12-13 πόντους πίσω, έχεις μαζεμένες ήττες, έχεις κακή ψυχολογία από αυτές τις ήττες, καταφέρνεις την τέταρτη περίοδο, ψαλιδίζεις, μένει ένα δυομισάλεπτο, τρίλεπτο χωρίς καλάθι από καμία από τις δύο ομάδες και τελικά φεύγετε νικητές. Δείχνει κάτι στην νοοτροπία της ομάδας αυτό? Δείχνει πολλά στην νοοτροπία. Αυτό έχουμε πει με όλα τα παιδιά. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος ξέρουμε τις αδυναμίες μας, ξέρω ότι παίζουμε μια ξένη λιγότερο. Αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, να πεθάνουμε στο γήπεδο για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι επειδή έχουμε παίξει αρκετά φιλικά παιχνίδια με ομάδες Α1, δεν το κρύβω ότι έχουμε κερδίσει τα παιχνίδια αυτά. Απλά ξέρουμε ότι στα 2-3 προηγούμενα παιχνίδια γίνανε κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μας αφήσαν να εκφράσουμε αυτό που πρέπει να εκφράσουμε. Και γι' αυτό, άλλη μια παράκληση, άλλη μια φορά, αφήστε να παίξουν οι ομάδες όπως πρέπει να παίξουν.